Over. Ο πρόεδρος σας σας ομιλεί. Παρακαλώ, αστυνομή, είσαστε έτοιμοι? Officers are on the scene. Over, κύριε πρόεδρε, είμαστε έτοιμοι. Ακούμε τις διαταγές σας. 10-4. Over. Proceed with caution. Over, κοπέλια, ακούστε να κατεβούσουν κάτι ρίφια σε λίγο κάτω στην Λευκοσία να διαδηλώσω τη μίση μου για την διαφθορά, κύριε Λέισον. Τι να ακούσουμε ένα άλλο, διαφθορά. Ακούμε τις διαταγές σας, κύριε πρόεδρε, είμαστε έτοιμοι. Τι να πάρουμε μαζί μας. Πάστε, χειροβομβίδες, τσεκούρια, όπλα, κράνη, ξύλα, γαμίστε τους, μην τους αφήσετε να περάσουν να κάνουν βία. Δεν γίνονται να κάνουν διαδηλώσεις, είναι κατά του νόμου. Εντάξει, κύριε πρόεδρε. Ναι, κύριε αστυνομετή, η ταυτότητα σας θα έχει κρυφτεί, παρακαλώ, και να μην δηλώσετε καμία περίπτωση ότι σας έβαλα εγώ, είτε η κυρία υπουργός. Θα δούμε μετά πίτα τι θα πούμε. Θα ξεχαστεί το θέμα και θα σιωπήσω στην και πάλι. Εντάξει, είσαστε έτοιμοι να κατεβείτε στη Λευκοσία? Ναι, κύριε πρόεδρε, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το γέμα! Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλησπερίζω στην απόψινή μας εκπομπή που θέμα έχει την αστυνομία. Άνοιξα λεξικά, άνοιξα εγκυκλοπαίδειες, έψαξα και βρήκα τις κατάλληλες λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούνται αυτές τις μέρες. Θα αρχίσουμε με το τι λέει το λεξικό για την αστυνομία. Σε τι χρησιμεύει η αστυνομία? Σε μια πόλη όπου είναι δύσκολο να γνωρίζεις και τον γείτονά σου, είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα σώμα αστυνομίας που να υπερασπίζεται όλους τους πολίτες από τις κλεψιές και τις επιθέσεις και να εγγυείται την ελευθερία. Για ένα λόγο παραπάνω, τα μεγάλα κράτη χρειάζονται μια αστυνομία δημόσιας ασφάλειας, ικανή να διατηρήσει την τάξη και όλοι να μπορούν να ζουν δημιουργικά και ειρηνικά. Αυτή είναι η αστυνομία. Σήμερα... Σήμερα μαζί μου για πρώτη φορά υπάρχει ένα πάνελ. Παρακαλώ, ας καλωσορίσω το πάνελ κι εγώ. Είναι δύο αθώοι πολίτες της κυπριακής κοινωνίας που θα με συντροφεύουν στην απόψινή εκπομπή. Over. Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση είναι ελληνικής προέλευσης λέξη. Κατά το συνταγματικό δίκαιο, κυβέρνηση ονομάζεται το ανώτατο συλλογικό όργανο το οποίο ασκεί δημόσια διοίκηση σε ένα κράτος. Οι ιστορικές κυρίαρχες μορφές της κυβερνήσεως είναι η μοναρχία, η αριστοκρατία, η δημοκρατία, η ολιγαρχία, η δημοκρατία, ένα χειροκρότημα, η θεοκρατία και η τυραννία. Εδώ θα παίξουμε ένα quiz. Ποιο πολίτευμα να έχουμε σε αυτήν την κυβέρνηση? Χαρακτηριστικό της κυβέρνησης είναι επίσης ότι αποκτάται η πολιτική εξουσία με δύο κύριες μορφές που είναι η εκλογή και η κληρονομική διαδοχή. Και εδώ μπορεί να τεθούν πάρα πολλά ερωτήματα. Εμείς έχουμε αστυνομία και κράτος δικαίου. Εδώ
θα μιλήσουμε για το τι είναι αστυνομοκρατία, το οποίο θεωρητικά δεν υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θεωρητικά. Αστυνομοκρατία ή αστυνομικό κράτος περιγράφουν το κράτος το οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την αστυνομία ως μηχανισμό ελέγχου των πολιτών ή άλλων αντιπάλων της, συνήθως με τρόπο βίαιο και αντισυνταγματικών, παραβιάζοντας τις ατομικές ελευθερίες. Αυτό που είδαμε το περασμένο διάστημα, φρικτά πράγματα και ντροπή, μόνο ντροπή, και συνεχίζω. Αστυνομικό κράτος είναι ένας όρος που αρχικά όριζε μια κατάσταση η οποία ρυθμίζεται από τη δημόσια διοίκηση αλλά από τα μέσα του 20ου αιώνα. Ο όρος έχει λάβει τη συναισθηματική και υποτιμητική έννοια μιας κυβέρνησης που ασκεί την εξουσία αυταρχικά μέσω της αστυνομίας. Παρακαλώ. Σαλάμ αλέικουμ και ραμιμί. Σαλάμ αλέικουμ. Μπετόβεν speaking. Δεν εξηγέστε όμορφα εδώ στην Κύπρο. Τι έκανε ωραίο πρόεδρος, κούρεψε, εντάξει. Πήρε και λίγα πορπουάρα του Σαουδάραβα και το ρίξε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Εντάξει. Έβαλε σε πόστα κουμπάρους. Ποιος δεν θα το κάνει, εντάξει. Έδωσε διαβατήρια σε καταζητούμενους της Ιντερπόλ. Λάθος, με ακούλπα, εντάξει. Άφησε κατασκοπευτικά βανάκια των Ισραηλινών να λωνίζουν. Λάθη γίνονται, εντάξει. Έκλεισε το συνεργατισμό, ντε μοντέ. Ποιος το χρησιμοποιεί πλέον. Κάνει πλάτες στον αρχιντιβέλοπερ του Αρχιεπίσκοπο. Εντάξει. Ανάπτυξη είναι αυτή, τι να κάνουμε. Βάζει influencer για υπουργούς. Δεν είναι της μόδας. Καλά ρε, τι θέλετε να γίνετε Σουηδία, Κρυόπολη Σκανδιναβή, Μπιερίτσα Δουλίτσα Φιόρδ. Θα βαρεθείτε την ψυχή σας, μωρέ. Εδώ, όπως και στην Ελλάδα, ο κόσμος θέλει action, αδρεναλίνη. Είναι στο DNA μας. Μπορείτε να φανταστείτε σωστά εκπαιδευμένους μπάτσους. Μια Κύπρο με αξιοκρατία, με σεβασμό στους θεσμούς, με δικαιοσύνη και χωρίς διαφθορά. Να σας απαντήσει ο Μπετόβεν. Δεν. Αν είναι, να μας απάρουν αυτά, ας μας πάρουν και το σουβλάκι. Τις λοκμάδες, τον υπόδρομο, το κίνο, τα υποθηκευμένα Mercedes και τις βίλες ο Πρωταρά. Αυτοί είμαστε κεραμιμοί και αυτοί μας αξίζουν. Ώσπου ο κόσμος δεν αγαπά τον συνάνθρωπό του, ώσπου δεν υπάρχει ευαισθησία και αλτρουισμός, αυτούς θα έχουμε. Ώσπου η αστυνομία χτυπά άτομα που διαμαρτύρονται για τη διαφθορά, αυτά θα έχουμε. Ποτέ δεν μάθαμε να συγκρινόμαστε με το καλύτερό μας. Καβλώνουμε να σχολιάζουμε τους χειρότερους. Που πλέον αμφιβάλλω αν υπάρχουν και χειρότεροι από εμάς. Ίσως σε κάποια δικτατορικά καθεστώτα. Εκεί το παραδέχομαι. Εδώ, ούτε αυτή τη μικρή, πικρή αλήθεια δεν μπορούμε να την παραδεχτούμε. Εύχομαι κουράγιο, κεραμιμοί. Καλό κουράγιο. Και ψηλά τα λάβαρα. Μπετόβεν μου, θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, αλλά μπορεί αυτό το κράτος να γίνει πάρα πολύ καλύτερο. Έρχεται η ιδέα γενιά που την είδαμε στους δρόμους να αντιστέκεται και να διαδηλώνει για έναν καλύτερο αύριο, για έναν καθαρό αύριο. Η ιδέα γενιά είναι αυτή που θα γεράσει σε αυτήν την Κύπρο, στο μέλλον. Είναι αυτή που αξίζουν να ακουστεί η φωνή τους. Σε αυτόν το σημείο θέλω να πούμε για το τι εστί διαφθορά, χωρίς να έχω καταλήξει και να μην έχω ολοκληρώσει για το τι εστί αστυνομοκρατία. Διαφθορά. Διεφθαρμένος μπορεί να είναι αιρετός. Αιρετός σημαίνει είναι αυτός που ανέλαβε μια θέση μόνο μετά από εκλογές ή ψηφοφορία. Ένας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί εξουσία. Γενικά διαφθορά είναι η κατάχρηση ανετιθέμενης εξουσίας με σκοπό το προσωπικό όφελος.
Συνήθως η κατάχρηση εγγύεται στην παράνομη μυστική απόκτηση ιδιωτικής περιουσίας. Ωραία. Πόμπα. Όχι μόνο ωραία, πόμπα. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, σκέφτομαι να δηλώσω κι εγώ την υποψηφιότητά μου σαν βουλευτής. Πιστεύω ότι έχω τα προσόντα και τη σωστό εγκέφαλο για να έχω κι εγώ μια θέση τέλος πάντων στη Βουλή. Πιστεύω στην αλλαγή, στις σωστές και τίμιες πρωτοβουλίες και σε έναν καλύτερο αύριο που μόνο οι νέοι μπορούν να δημιουργήσουν. Γι' αυτόν και κάλεσα και ο Θεός βοηθός αυτούς τους δύο ανθρώπους, τους καλωσορίζω και επίσημα αυτή τη στιγμή, για να κάνουμε ένα debate. Είμαι έτοιμη. Δεν θα μιλάτε από ό,τι είπαμε. Και ποια η θέση σου για την τεχνολογία 5G? Θα κοιμώσουν από κάτω από μία αντένα για θεραπευτικό σκοπό? Δηλώνω επίσημα ότι αν εκλεγώ βουλευτής, δεν θα υπάρχουν αντένες 5G σε κατοικημένες περιοχές που θα ήταν πρωτάκουστο και απάνθρωπο να υπάρχουν σε κατοικημένες περιοχές. Εντάξει. Και θα πολεμήσω για αυτόν τον δίκαιο κόσμο. Όχι με ρόπαλα, με ειρήνη. Ρόπαλα βαστούν τα άλλοι που δεν έχουν αρχίδια. Ευχαριστώ. Φέρτο τα γερίμα. Το λοιπόν. Ποια είναι η πρώτη σου κίνηση όταν εκλεγείς στη Βουλή? Πρώτη μου κίνηση όταν να γράψω καθαρότατα τις απόψεις μου και το τι θέλω να αλλάξει, τις συμβουλές μου. Ποια είναι η πρώτη σου κίνηση όταν εκλεγείς στη Βουλή? Ποια να είναι, από σούπερ μάρκετ στο κομμωτήριο? Η πρώτη μου κίνηση που αναλαμβάνω όταν θα εκλεγώ βουλευτής είναι να κάτσω να διαβάσω καλύτερα, να γνωρίζω πιο πολλά. Σου δώσουν τα χέρια τους, ειδικά να σου δώσω έτσι. Ένα... τι? Σας τα γύρασε. Το λοιπόν, η πρώτη μου κίνηση, συνεχίζω, είναι να αρχίσω τον αγώνα για έναν περιβαλλοντικό κόσμο, για... Το λοιπόν, αν ξανακάμετε κίνηση τέτοιου... δεν ξέρω. Καβιάζομαι κιόλα, σας λέω καθαρά. Δηλώνω ότι θα υπερασπιστώ το δίκαιο, το περιβάλλον. Αλήθεια που σας λαλώ, δεν σας περιπέζω. Η ένοχη θα πάσει στη φυλακή, γιατί εκεί τους αξίζει, γιατί όποιος διαπράττει ένα έγκλημα πρέπει να πηγαίνει στη φυλακή. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί ατιμόρυτοι πολιτικοί στην κοινωνία μας που εχαθήκαν αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε πού είναι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν. Είμαι γυναίκα. Τυλίγω κουπέπια, καθαρίζω φασολάκι ή κόφω κολοκάσι. Ποιο είναι το πιο σεξιστικό και γιατί? Ποιον Κύπριο και ποια Κύπρια θαυμάζεις λιγότερο? Δυστυχώς έχω πολλούς ανθρώπους που δεν θαυμάζω. Δεν θαυμάζω τους ακροαριστερούς, τους ακροδεξιούς, αυτούς που βλέπουν μόνο το συμφέρον τους
και την ράση τους και τον κολόν τους. Πότε θα ξαναπάρε να φάμε κλέφτικο σε ταβέρνα. Εκτιμήσεις. Όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανοίξει τα εστιατόρια, τότε θα πάμε. Λυπάμαι, αλλά αυτό που γίνεται έχει καταντήσει αηδία, έχουν χρεοσκοπήσει πολλοί άνθρωποι, έχουν καταστραφεί οι δουλειές τους, οι ζωές τους και κανένας δεν τον κόφτει για τίποτε. Ήθελα να ξέρω αν ήταν αυτοί στη θέση τους, τι θα εκάμνασαι και με ποιον τρόπο θα ενεργούσασαι, αν εκλείαν οι δουλειές τους, πραγματικά. Έχεις συγγένεια με τη Μάρο Κοντού? Γιατί δεν σε κάλεσε ακόμα ο Νίκος μου Τσίνας? Ο Νίκος μου Τσίνας δεν με κάλεσε γιατί... Λόγω τεχνικών προβλημάτων και ανοργανωσίας, μάλλον ο άνθρωπος δεν είδε ακόμα την εκπομπή μου. Ρητό που αναγράφεται στην ιστοσελίδα και γενικά στη Wikipedia ως ρητό της αστυνομίας. Το ρητό της αστυνομίας είναι ανθρώπινη και υπερήφανη. Ναι, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το ρητό της αστυνομίας. Ανθρώπινη και υπερήφανη. Μπορώ να κουβαλήσω οποιοδήποτε σταυρό. Εντάξει, αυτό έχω να πω. Μπορώ να τον κουβαλήσω. Δεν με φοβίζουν τίποτα. Και ας πάω φυλακή, δεν με νοιάζει. Θα το κάνω project. Είμαι με χειροπέδες. Κλείσαμε δηλαδή με χειροπέδες. Μην έχουμε με κλειδί να τις ανοίξουμε τώρα. Και μείναμε έτσι, δάμε. Μπανάνα, δεν τρώω μπανάνα. Δεν τρώω μπανάνα, γε μου. Μ' αρέσκει η φύτη, ενώ... Πού βίτσα μ' αρέσκει η μπανάνα, sorry. Είναι το φύτο που δεν το τρώω μαζί με το λαχτινίδιο. Πληροφοριακά. Το λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε σήμερα. Πραγματικά γαμήθηκε πάλι το επεισόδιο. Ήθελαμε να κερδίσουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας, αλλά δεν. Είπαμε για τη διαδήλωση, τι είναι διαδήλωση. Η διαδήλωση... Ναι, είπαμε για τη διαφθορά, είπαμε για το τι είναι στην κυβέρνηση. Είδες, το πράγμα που βλέπετε, bullying, εντάξει, αυταρχισμός και βιαιότητα. Πότε να παίξει το επεισόδιο? Έχετε κάποια άλλη ερώτηση να μου κάνετε? Εννιά ή 16 του Μάρτη, για να παίξει τώρα την Τρίτη. Όχι. Εφοηθήκετε. Εφοηθήκετε δηλαδή. Λίγο. 3, 5, 7, 15. Γαμάτα. Τι είναι 3! Ήλια είμαι παλαβή και ηλίθεια. 1, 3, 2, 1. 3 γράμματα. Είμαι παλαβή. 1, 3, 1, 2. Αυτά ήταν τα γεγονότα, συντομία. Εντάξει. Η αστυνομία είναι έξω από τα σπίτια σας, είναι γενικά σας πλαισιώνει και σας περιτριγυρίζει. Είναι ένα πράγμα που είναι επακόλουθο του νόμου και των νόμεων που εγγραφτήκα σε αυτήν την κοινωνία.